Πάμε, πάμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα 5η 20 Ιανουαρίου 2022. Και... τι έκανα. Κάτι έκανα. Παναγιώτης Ιατρίδης εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και την ενδοεπικοινωνία μας. Λοιπόν, ωραία εκπομπούλα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θα ταξιδέψουμε σε 18 διαφορετικές χώρες του κόσμου μέσα από τη φωνή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός Έλληνα. Τραγουδιστή και όχι μόνο, έτσι θα δείτε, γνωρίζοντας τον Σταύρο Αβραμόγλου, τι κάνει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνει και κυρίως εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι τα κάνει με αγάπη, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικά και όμορφα όλα αυτά τα οποία κάνει. Ο Σταύρος Αβραμόγλου, ο οποίος έχει γεννηθεί στις Σέρες, θα μας πει για τη ζωή του σε πολύ πολύ λίγο, θα τον έχουμε κοντά μας. Ερμηνεύει, έχει ερμηνεύσει 18, μάλλον τραγούδια σε 18 διαφορετικές γλώσσες. Τώρα μου πείτε τώρα, αναρωτιέστε όλοι, γνωρίζει και τις 18 γλώσσες, δηλαδή γνωρίζει 18 γλώσσες αυτός ο άνθρωπος? Τις απαντήσει σε πολύ πολύ λίγο, αλλά πρώτα να ξεκινήσουμε ακούγοντάς τον, La Malandita Mou, και πάμε. La maladie d'amour dans le cœur des enfants, mais c'est à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit d'un seul lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes. Elle se grandit les mondes, elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier de l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand un homme guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants, mais c'est à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit d'un seul lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle surprend les colliers sous les bandits des classes. Par un charme innocent d'un professeur d'anglais, elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ses parfums qui volaient. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Et c'est à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit d'un seul lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants, et c'est à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit d'un seul lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes, elle se grandit. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον καλό φίλο τον Παναγιώτη Ιατρίδη που κάνει τη ρύθμιση του ήχου και συζητάμε τώρα ακούγοντας τη φωνή του Σταύρου Αβραμόγλου και λέμε έτσι θυμίζει κάτι σε Αζναβούρ, έτσι τέτοια εποχή. Γαλλικό βέβαια και το τραγούδι. Καλημέρα Σταύρου! Γεια σου Νικόλα, μου επιτρέπεις τον Νίκο, έτσι? Φυσικά, εξυπακούεται. Ευχαριστώ πολύ. Γαλλικό τραγούδι.
η γλώσσα της ευγένειας, της αρμονίας, μιλιέται και στις πέντε ηπείρους. Η γλώσσα που εκφράστηκε μέσα από τους μουσικούς, από τους συγγραφείς και γενικά από τους καλλιτέχνες. Πανέμορφη γλώσσα. Πανέμορφη γλώσσα και πολύ, πολύ καλή και όμορφη η ερμηνεία σου. Δηλαδή ήταν τόσο χαλαρωτική. Ξέρεις, τώρα εδώ είναι μεσημεράκι και το λέμε το εδώ γιατί η εκπομπή μεταδίδεται παγκοσμίως, οπότε δίνουμε το στίγμα του χρόνου στον οποίο βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μεσημεράκι και ξαφνικά εκεί που είμαστε στο φόρτο και στην ένταση της ημέρας ακούμε το τραγούδι σου και χαλαρώνουμε και είναι πολύ έτσι σπουδαίο αυτό να μπορείς να χαλαρώνεις μέσα στην ένταση της καθημερινότητας. Πολύ λοιπόν ωραία. Τώρα να ξεκινήσουμε, θα πούμε πολλά πράγματα, θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε ποιος είναι ο Σταύρος Αβράμογλου. Έκανα μια μικροπάσα ότι είσαι από τις Σέρες, αλλά βέβαια αυτό συνεπάγεται πολλών άλλων, δηλαδή έχεις προσφυγική ρίζα, όλα αυτά θα ήθελα να τα πούμε και στην πορεία θα πούμε και για το πώς κατέληξες να τραγουδάς σε όλες αυτές τις γλώσσες του κόσμου. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν από την κατάλαβα θέλεις να κάνω μια μικρή περιγραφή για την καταγωγή μου, που μεγάλωσα κτλ. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Γεννήθηκα στις Σέρες, από πρόσφυγες γονείς όπως προείπες. Μεγάλωσε εκεί μέχρι. Η καταγωγή, όταν λες πρόσφυγες, από ποιο σημείο, Μικρασία. Ο πατέρας μου από Μικρασία και η μητέρα μου, το γένος μητέρας μου, δηλαδή από τον Κάφκασο. Ποντιακή ρίζα. Οπότε έχεις και ποντιακή ρίζα, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Έχω και τραγουδίσει και ποντιακά, υπόψη, έτσι. Το φαντάζομαι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, έμεινα στις Σέρες έως όταν πάω στο στρατό. Στη συνέχεια υπηρέτησα στη στρατιωτική σχολή σωματικής αγωγής, γιατί έκανα πρωταθλητισμό στην πάλη, ελληνορωμαϊκή πάλη. Α, ναι. Στον Άγιο Κοσμά, ναι, ναι. Και μην πούμε και τίποτα λάθος και πάμε για ξύλο, ε. Έμεινα στην Αθήνα. Το κύριο επάγγελμα είναι ξυλογλύπτικη, είμαι ξυλογλύπτης. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Παράλληλα είχα το μικρό βέβαια της καλλιτεχνίας. Στις Σέρες έκανα σπουδές στην κιθάρα, στο Εθνικό Οδείο. Αυτό που λες το μικρόβιο τώρα, θέλω να το πάρουμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησε, δηλαδή πιτσιρικάς, εσύ καταλαβαίνεις ότι έχεις μία κλίση προς τη μουσική, έτσι. Αυτό βέβαια δεν είσαι το μοναδικό παιδί που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πώς οδηγήθηκες να πας στο οδείο, δηλαδή προφανώς βοήθησαν και οι γονείς αλλά και οι συγκυρίες, γιατί πολλά παιδιά έχουν χαθεί, δεν στο κρύβο και προφανώς το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα, με μεγάλα ταλέντα, αλλά ναι. Εσύ μπήκες εκεί, το πάλεψες, το αναζήτησες δηλαδή. Όταν, έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ εύκολο όταν οι συγκυρίες προϋπάρχουν, δηλαδή όταν δεν υπάρχει άρνηση από το οικογενειακό περιβάλλον, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο πράγμα να αρχίσεις να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική, να ζητήσεις να πας στο οδείο κτλ. Αυτά γίνανε εύκολα μετά. Οι γονείς είχαν κάποια έτσι. Συγκροτήματα της εποχής τότε. Οι γονείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαν κάποια έτσι έμεση σχέση με τη μουσική. Κανείς. Καμία. Κανείς. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, μέσω του DNA και για 6 γενναίες μεταφέρονται όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ο προπάπος μου ήταν καλλιτέχνης. Δεν ξέρω. Ωραία, μπορεί να τραγουδούσε εκεί πάνω στον πόντο. Ποιος ξέρει τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, μετά άρχισα να ασχολούμαι και στην Αθήνα με τις μπουάτ, με τα τραγούδια, με τα διάφορα εδώ. Οπότε για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά σε βινήλιο και το πράγμα πήρε από εκεί και ύστερα άρχισε η εξέλιξη. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα έχω κάνει 16 προσωπικούς δίσκους. Μπράβο. Πάρα πολλές συμμετοχές. Στο ίδιο πρώτος κατέβαινα και τραγουδούσα, συναυλίες έκανα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τραγούδισα όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή από ρεμπέτικο, ελαφρό, έντεχνο, τα πάντα. Ό,τι δηλαδή ένιωθα ότι μου πάει και ότι μπορώ να το πω, το είπα. Αυτό τώρα είναι μια λέξη κλειδί που λες, έτσι. Βασικά να πούμε ότι ο πρώτος σου δίσκος κυκλοφόρησε το 2004 με τίτλο «Ρεμπέτικο Αλφαβητάρι», καλά τα λέω? Σωστό. Ωραία. Αλλά τώρα περνάς από το ένα κομμάτι στο άλλο, δηλαδή λες ότι μου τέριαζε. Mm-hmm. Είναι εύκολο να ταιριάξεις μουσικά, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει το ρεμπέτικο που είναι κάτι πιο συγκεκριμένο ή και ένα λαϊκό τραγούδι. Πώς μπορεί ταυτόχρονα
να ερμηνεύει και ένα γαλλικό τραγούδι, ένα γιαπωνέζικο, ένα ιταλικό και να μπαίνει στη φιλοσοφία και την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν ναι. απλά πήρα ένα κείμενο και το διάβασα. Ναι, αν δεν ναι, έχεις μπει στο πετσί σου. Θα σου απαντήσω. Ε? Για τα πάντα υπάρχει η μελέτη και υπάρχει η αγάπη. Δηλαδή, πρώτα θέτω την αγάπη πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πραγματεύεται με κάτι, αν δεν το αγαπάει, νομίζω ότι είναι ματιοπονία να ασχοληθεί με αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το δεύτερο είναι η μελέτη, η βαθιά μελέτη στο να αναλύσεις, να αναλύσεις σε βάθος αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, αυτό, με αυτό το οποίο θέλεις να ασχοληθείς. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν οι δυνατότητες, νομίζω ότι μπορείς να εκφραστείς. Ναι. Ωραία. Όντως είναι εντυπωσιακό αυτό που μας λες, γιατί η μεταπίδηση από το ένα στο άλλο εμένα μου φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά προφανώς και είναι το σημείο κλειδί αυτό που αναφέρεις, δηλαδή αν υπάρχει αγάπη και η μελέτη γύρω από αυτό που αγαπάς, τότε νομίζω ότι όλα γίνονται. Η πρώτη σου απόπειρα να τραγουδήσεις ένα τραγούδι μη ελληνικό, ξένο, ναι. πότε έγινε? Κοίταξε Νικόλα, άκουγα, δηλαδή όταν ήμουνα στην εφηβεία και παίζαμε στα μοντέρνα συγκροτήματα, τραγουδούσαμε. Άνιμα, άλλες τραγουδούσαμε, Beatles κτλ. Mm-hmm. Υπήρχε ας πούμε το υλικό. Ναι. Και όταν αποφάσισα μετά από πολλά χρόνια εδώ να ασχοληθώ και με το ξένο τραγούδι, τα πράγματα ήταν ας πούμε, ήταν πιο εύκολα γιατί υπήρχε και ένα ιστορικό. Υπήρχε ένα ιστορικό, ότι τραγούδισα. Τότε τραγουδούσα ιταλικά τραγούδια, γιατί μάθαινα και ιταλικά τότε στις Σέρες. Ναι. Τραγουδούσα πάρα πολύ καλά τα ιταλικά τραγούδια και στην πορεία και εδώ τραγούδισα και δισκογραφικά και στις διάφορες συναυλίες που έκανα, τραγούδισα πάρα πολλά ιταλικά τραγούδια. Ωραία, λοιπόν, άλλο τώρα να γνωρίζεις τη γλώσσα, όπως τα ιταλικά που μάθαινες μικρό παιδί στις Σέρες, και άλλο να πιάσεις και να τραγουδήσεις μια γλώσσα την οποία δεν τη γνωρίζεις. Προφανώς και θα πρέπει να ερμηνεύσεις λέξη προς λέξη τι είναι αυτό το οποίο τραγουδάς, για να βγάλεις και το ανάλογο συνέστημα. Mm-hmm. Αλλά 18 διαφορετικές γλώσσες. Είναι εντυπωσιακό. Θα μπορούσε, πιστεύω, να μπει και στο βιβλίο Guinness, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχει ψάξει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο παγκοσμίω ο οποίο να τραγουδά σε ξένε γλώσσε πάνω από 18 χωρών. Κοίταξε, Νικόλα, αν θέλει να το κάνουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένο. Επειδή είπε ότι. Και εσύ είπε ότι όταν θέλει να ασχοληθεί ένα άνθρωπο σε βάθο με κάτι, θα πρέπει να το αναλύσει, ναι. Λοιπόν, το τραγούδι τι είναι. Εκφορά του λόγου είναι. Δηλαδή, ένα φόγκο. Για να βγει, συνεργάζονται τα πνευμόνια, συνεργάζονται οι φωνητικές χορδές, συνεργάζεται το στόμα που είναι ένας απλός, η μύτη. Και μετά στη συνέχεια έχουμε την ένταση και το συναίσθημα. Mm-hmm. Κάθε λαός λοιπόν αυτά τα πράγματα τα έχει. Τώρα, είτε είναι περσικό το τραγούδι και έχεις πολλά λαρυγγικά φωνήεντα, είτε είναι ιαπωνικό όπου υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία μέσα. Και πάλι αυτό είναι θέμα μελέτης. Το πώς θα ακούσεις δεκάδες φορές τον τραγουδιστή και πώς θα τον αλύσεις. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από εκεί και ύστερα. Μελετάς... Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, μελετάς και την ιστορία και την κουλτούρα αυτών των λαών. Ασφαλώς. Καταρχήν πιάνω τη μετάφραση. Ναι. Ένα τραγούδι δηλαδή... πριν το τραγουδίσω, πιάνω τη μετάφραση τι λέει, με τι πραγματεύεται. Ένα τραγούδι ερωτικό, θα πρέπει να το εκφράσω με το ανάλογο συνέστημα. Και όχι μόνο όλο το τραγούδι σαν συνέστημα, οι ιδιαίτερες λέξεις. Δηλαδή η ένταση, η χρειά, η συγκίνηση την οποία θέλεις να προσδώσεις ενδεχομένως, θα πρέπει να συνοδευτούν από την ανάλογη γνώση την οποία έχεις πάρει μέσα από τη μετάφραση. Ναι. Και βεβαίως ακούγοντας και τον αρχικό ερμηνευτή, πώς το λέει. Το πρωτότυπο, πρέπει ότι πούμε, έχω έτσι. Κάνει δηλαδή σε δύσκολα τραγούδια, ότι έχω ακούσει. Ας πούμε στο περσικό που τραγούδισα, το τραγούδι, το ΕΣΚ, που σημαίνει αγάπη, το έχει τραγουδήσει μια παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, η Κογκούς, η οποία είναι ίνδελμα και στην Περσία και σε όλο τον κόσμο. Αν σου πω ότι αυτό το τραγούδι το άκουσα 300 φορές, θα με πιστέψεις? Σίγουρα. Έτσι όπως μιλάμε, σίγουρα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί μπαίνω στο νόημα και νομίζω και οι ακροατές μας και οι ακροατρίες μπαίνουμε στο νόημα όλης αυτής της φιλοσοφίας και της λογικής που μας μεταφέρεις. Δηλαδή, ναι, διαφορετικά, να μπει στο πετσί σου, αλλιώς δεν γίνεται.
διαφορετικά. Πρόσεξε. Τι θέλω να πω. Δεν κακολογώ βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε και τραγουδάνε ένα τραγούδι στα ξένα. Για το όνομα του Θεού. Ο καθένας ό,τι έχει δίνει. Αλλά το να μην προϋπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, να πεις ότι α, αυτή είναι η στίχη, θα πάω να τραγουδήσω. Είναι ένα αποστηρωμένο, αποστεωμένο κομμάτι, το οποίο όταν το τραγουδήσει και το ακούσει ένας γηγενής, δεν του προκαλείς τίποτα. Ναι. Δεν του προκαλείς κανένα συνέστημα, τίποτα απολύτως. Ναι. Αν δεν βάλεις συνέστημα, όντως. Ναι, αυτό το συνέστημα όμως για να το βάλεις, θα πρέπει να τα μελετήσεις αυτά, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Να ξέρεις, ναι, γυρνάς πάλι σε αυτό που λέμε, δηλαδή να ξέρεις γιατί βάζεις το συνέστημα, πού το βάζεις, ποια λέξη θέλει αυτή την ιδιαίτερη χρειά. Πού θα δυναμώσει τη φωνή σου, που θα κάνεις ενδεχομένως ένα λιγμό, που θα σβήνει η φωνή σου λιγάκι στο τέλος. Όλα αυτά προσδίδουν την τελειότητα στο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ισπανικό, La Historia de un Amor. Α, τι ωραίο τραγούδι. Για να δούμε, για να ακούσουμε. Σε αυτό δεν δυσκολεύονται οι Έλληνες να το τραγουδήσουν. Το έχουν τραγουδήσει όλο τον κόσμο. Ωραίο το τραγούδι. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos y encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarme para mí fue religión. Y en tus besos ya encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Comprender todo el bien, todo el mal, que lo dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, σήμερα 5η 20 Ιανουαρίου 2022. Μιλάμε με τον Σταύρο Αβράμογλου. Είναι η φωνή που ακούσατε μόλις τώρα σε αυτή την ερμηνεία του ισπανικού τραγουδιού. Θέλω να σε ρωτήσω, Σταύρο, το εξής. Ναι. Εσύ αντικατοπτρίζεις όλη αυτή την ιστορία σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή
Παράδειγμα, έκανα ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να ήταν και ατυχές και άστοχο, ότι το πρώτο τραγούδι μου θύμισε λίγο Ασναβούρ. Αυτό τώρα είναι συγκεκριμένες περιόδους τις οποίες κυνηγάς και τραγουδάς, ή ό,τι νομίζεις ότι σου ταιριάζει και κουμπώνει καλύτερα? Ναι, το δεύτερο. Ό,τι νομίζω ότι μου ταιριάζει και μου κουμπώνει καλύτερα. Δεν θα μπορούσα να ήταν διαφορετικά κατά την άποψή μου. Με συγχωρείς, ήθελα να πω κάτι προηγουμένως, το οποίο θα ήταν ασέβεια αν δεν το σχολιάσω, ότι στο τραγούδι μέσα συμμετείχε η Ζανέτη Καπούγια και η Βάσια Ζήλου που μου κάνανε τα φωνητικά. Δεν με αφήνεις να κάνω την ερώτηση όμως, με προλαβαίνεις, Αστέρης. Θα ρώταγα οπωσδήποτε. Νόμιζα ότι ήταν μία δεύτερη φωνή όμως, έτσι. Θα αδικούσα μία κοπέλα. Ναι, οπωσδήποτε, εκεί είναι ασέβεια. Βέβαια, όχι, φυσικά. Λίμενο, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο από σένα. Λοιπόν, πολλές συναυλίες, ταξίδια, Ευρώπη, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλούς έχει συνεργαστεί δισκογραφικά, με Παντελή Θαλασσινό, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιώργο Κινούση, τον οποίο βλέπω και από τις φωτογραφίες ότι τον εκτιμάς και τον αγαπάς ιδιαίτερα. Είμαστε πολύ φίλοι. Με τον Γιώργο πηγαίνω πολύ τακτικά κάτω στο σπίτι του στο Λαγονίσι και τα λέμε. Και είναι αμοιβαίο. Με αγαπάει πολύ, τον αγαπώ πολύ, γιατί ταιριάζουμε με τον άνθρωπο αυτόν. Μπορείς να μου πεις κάτι, ρε Σταύρο, γιατί πολλοί κόσμος, δηλαδή ήταν μια εποχή που ο Κινούσης με σουρανούσε, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε, γινόταν χαμός με τον Κινούση και ξαφνικά έδωσε μια, εξαφανίστηκε, έκοψε τελείως. Να σου το πω. Γιατί είναι πολλά πράγματα που μου τα έχει εξομολογηθεί de profundis από το βάθο τη καρδιά του. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας άγιος άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσο τον γνωρίζουν και πόσο πολύ τον γνωρίζουν κάποιοι. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να κάνει κακό ούτε σε ένα μυρμήγκι. Ναι. Τι είπα, ρε Γιώργο, κάποια στιγμή. Εσύ εκείνο τον καιρό είχες ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και καμιά σχέση με σένα, έτσι. Σπάγανε πιάτα, φωνάζανε, κάνανε, ράνε και τα λοιπά. Και μου λέει, αυτό ακριβώς μου λέει είναι, Σταύρο, ότι μια μέρα μου λέει, είχε περάσει ξυστά ένα πιάτο από το αυτί μου και μου ήρθε, λέει, μια φλασιά στο μυαλό και είπα, τι θέλω εγώ, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Και τα παράτησε μέσα σε μια νύχτα και σταμάτησε. Ναι. Και ζει τώρα μια χαρά, ευτυχισμένος, έτσι. Ναι, μακριά από όλη αυτή την καλά, είναι πολύ καλά. Εντάξει, τον βοηθάει βέβαια και η ψυχολογία την οποία έχει. Είναι θρησκευόμενο άτομο, το γνωρίζουμε αυτό. Mm-hmm. Τον βοηθάει και η ψυχολογία του, γιατί είναι ένας λαϊκός φιλόσοφος ο Γιώργος. Ναι. Είναι άνθρωπος με φιλοσοφία λαϊκή, είναι κοινωνικά μορφωμένος. Και επειδή είναι άνθρωπος που έχει αξίες, νομίζω ότι τον κρατάνε στη ζωή. Και είναι, κατά την άποψή μου, είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Ξέρεις τη ώρα που είναι ένα απογευματάκι να ανοίγεις το pick-up και να βάζεις ένα δισκάκι 45 στροφών και να ακούς τον Κινούση να τραγουδάει Αμερική, Αμερική. Γυρίζουμε, ταξιδεύουμε πίσω και είναι ωραίο να ταξιδεύεις πίσω. Έτσι και σε, θέλω να μας ταξιδέψεις λίγο πίσω στις συνεργασίες σου, ανθρώπους που γνώρισες. Ναι. Οι δυσκολίες που υπάρχουν στο χώρο. Γιατί έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι δεν είναι η πρώτη σου δουλειά να βρίσκεσαι στο χώρο, να είσαι μουσικός, να τραγουδάς, να ερμηνεύεις. Και θα τα πιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και την ξυλογλυπτική και τον αεροπτηρισμό, που είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι ο πρώτος που πήρε πτυχίο αεροπτηρισμού ως εκπαιδευτής εδώ στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Αλλά πάμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους που αναφέραμε πριν: το Θαλασσινό, το Κινούση, το Δημήτρη Κοντογιάννη, Σοφία Παπάζογλου, Χαρούλα Λαμπράκη, τον Αγάθωνα που έφυγε τόσο αναπάντεχα από κοντά μας, τον Μπάμπη τον Κολέ, την Ελένη Ροδά. Τι να πω δηλαδή για αυτούς. Κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης έχει το χαρακτήρα του, όπως είναι και οι απλοί άνθρωποι. Καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, με τα παράξενά του κτλ. Το μόνο που θα μπορούσα να πω βέβαια, σαν μια διαφορά, να διαχωρίσω τις εποχές, να πω ότι δεν έχω πει ότι είχα και δισκογραφική εταιρεία εγώ, έτσι. Έχω κάνει πάρα πολλές παραγωγές. Α, και παραγωγός. Ωραία. Και παραγωγός, ναι. Έχω κάνει πολλές παραγωγές. Το 2010 ή 2011 νομίζω, είχα κάνει μια παραγωγή με τους καλλιτέχνες αυτούς, οι οποίοι μεσουρανούσαν στη δεκαετία του 60. Έτσι λοιπόν επέλεξα διάφορα ονόματα, έτσι γνώρισα και τον Κινούση. Με τη Χαρούλα τη Λαμπράκη, τη Ρία την Κούρτη. Ναι, αυτό όπως παλιά λεγόταν, έτσι. Τη Μακαρίτισσα, το Μάνο τον Παπαδάκη, με τον Κοντογιάννη. Ποιοι άλλοι ήταν? Μέσα με την Ελένη την Ροδά, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Την Μπέμπα Μπλάνς την είπες? Η Ελένη. Εκείνο το διάστημα λοιπόν που ασχολήθηκα με την παραγωγή αυτή, μου δίνει και ευκαιρία να τους γνωρίσω καλύτερα. Ναι.
Αυτό λοιπόν που αν θέλεις να κάνω μια σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, ήταν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μεσουρανούσαν τότε εκείνη την εποχή, που ήταν βέβαια και άλλα τα ίδια, αλλά τα άλλες οι αξίες, αν το θέλεις, εκείνη την εποχή, ναι, ήταν όλοι μάγκες. Είχαν λόγο, είχαν μπέσα. Άντρες, γυναίκες, έτσι. Αυτό που δεν το σήμερα. Ναι. Ναι, ναι. Άντρες, γυναίκες ήταν όλοι μάγκες. Ναι, μαγκάκια, και μαγκίτισες. Όλοι, ναι, όλοι, όλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, με τη Χαρούλα τη Λαμπράκη, ας πούμε, πόσο μ' αγαπά, πόσο την αγαπάω. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Τη λέω, Χαρούλα, θα κάνουμε αυτό. Ναι, αγόρε μου, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Με το κοινό σου με παίρνει τηλέφωνο. Άντε, δεν θα έρθει, σε επιθύμησα. Ναι. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό τώρα, για πες μου. Οι οποίοι είναι και άνθρωποι που έχουν κάνει τόσα πράγματα στη ζωή τους που θα μπορούσαν να έχουν ένα τελείως διαφορετικό στυλ, όπως βλέπουμε και σήμερα με τους καλλιτέχνες που είναι ακατάδεκτοι κλπ. Αλλά είναι αυτό που είπες νωρίτερα και για τον κοινούς, είναι ανθρώπινοι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανθρώπινοι, δηλαδή είναι πραγματικοί άνθρωποι. Έτσι, όχι κάτι άλλο. Βέβαια, να προχωρήσουμε και λίγο, να το αναλύσουμε και λίγο το θέμα αυτό, γιατί είναι και λίγο άσχημο, λίγο απάνθρωπο να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μεγαλώσαν σε μια κοινωνία με διαφορετικές αξίες. Ναι. Αυτά μάθανε, έτσι εκφράζονται. Τι να κάνουμε. Δεν κατηγορούμε δηλαδή τους σημερινούς ανθρώπους. Ναι. Αυτά είναι δεδομένα μιας πολιτισμικής πορείας. Αυτά μάθανε, αυτά διδακτήκανε, αυτά εκφράζουν. Δεν τους κατηγορώ. Ναι. Εγώ απλά ήθελα να εκθιάσω τη διαφορά. Τίποτα περισσότερο. Ναι, μιας και το είπες, με τον Παντελή, ας πούμε. Ο Παντελής για μένα είναι ένα πολύ ξεχωριστό άτομο. Ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Και άνθρωπος ολοκληρωμένος. Ναι, ολοκληρωμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, με πολύ, πολύ συνέστημα, πάρα πολύ συνέστημα, ακριβοδίκαιος, έντιμος πάνω απ' όλα και πολύ καλός φίλος. Ναι. Και έτσι και άλλοι καλλιτέχνες σημερινοί είναι. Με τον Δημήτρη τον Κουδογιάννη, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι, ας πούμε. Συνεννοούμαστε πολύ, καταλαβαίνόμαστε γρήγορα. Τι θέλει ο ένας, τι θέλει ο άλλος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όλα αυτά, πώς τα έχεις παντρέψει, δηλαδή ξυλογλυπτική. Είδα και στα κοινωνικά δίκτυα που μπήκα έτσι, mm-hmm, για να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα πριν βγούμε και τα πούμε εδώ πέρα, mm-hmm, είδα κάποια εκπληκτικά έργα πραγματικά που σίγουρα αφιερώνεις πολύ χρόνο για να τα κάνεις, να τα πετύχεις και να τα φέρεις στο σημείο που εσύ νομίζεις ότι είναι το καταλληλότερο. Ναι, έχω ανεβάσει στο Facebook αρκετά. Ναι. Κοίταξε, αυτό ήταν το πρώτο μου επάγγελμα, Νικόλα. Εγώ όταν τελείωσα το δημοτικό, ναι, με έστειλε ο πατέρας μου και έμαθα αυτή την τέχνη στις Σέρες. Στη συνέχεια, και όταν έγινα 30 ετών, επειδή έβλεπα ότι μου λείπανε πολλά πράγματα, τελείωσα Εσπερινό Λύκειο. Μάλιστα. Εσπερινό Λύκειο τελείωσα, για να μορφωθώ λιγάκι. Δεν πήγα να πάρω ένα χαρτί, πήγα να μάθω πράγματα τα οποία μου λείπανε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, πώς παντρεύονται μεταξύ τους, έτσι. Ναι, το πρωί ξυπνάς, ξέρω εγώ, φτιάχνεις ένα έργο, παλεύεις, mm-hmm, μάλλον ένα έργο, mm-hmm, και μετά πώς σου έρχεται και ξεδίνεις τραγουδώντας ή πετώντας τα σύννεφα, γιατί, ναι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό και τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα που κάνεις, έτσι. Ναι, όλα αυτά συναθρίζονται σε μια λέξη, όλα, ζω. Αυτή είναι η ζωή, Νικόλα μου. Μάλιστα. Ανάλογα πόσο την αγαπάς τη ζωή σου και πόσο δεν την βαριέσαι. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω αισθανθεί ανία ποτέ. Ναι. Ανία δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Προφανώς, γιατί έχεις βάλει και όλα αυτά τα λουλούδια και τα στολίδια γύρω από τη ζωή σου. Γιατί για να μπορείς να ασχολείσαι. Ναι, γιατί μου αρέσουν, γιατί μου αρέσει η ζωή. Αγαπώ πάρα πολύ τη ζωή. Φροντίζω συνέχεια να γίνομαι, να βελτιώνομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και ξέρω εγώ, τι να πω από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, όχι, θα το δούμε αυτό και για το καλύτερο άνθρωπο και για την κοινωνία που ζούμε σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσουμε, αλλά λέω να ακούσουμε το τρίτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Τώρα δεν ξέρω αν θα το πω σωστά. Μάλλον Ιαπωνέζικο είναι αυτό, έτσι. Για πες. Ακύρα. Αν το έχεις διαλέξει, ναι, είναι ένα Ιαπωνέζικο. Και να σου πω τώρα παρεμπιπτόντως, μιας, ναι, και το σχολίασες, ότι ποια είναι και η ηθική μου ικανοποίηση εμένα, έτσι. Ναι. Όταν δηλαδή. Και αυτό, η γνωριμία μου με μια κοπέλα η οποία ασχολείται και αυτή με το ελληνικό τραγούδι, μια Ιαπωνέζα, ναι, η Ναμπούκο Ισουνοχάρα, για να είναι φίλη. Ναι, ναι. Όχι, την επόμενη εβδομάδα την έχουμε καλεσμένη εδώ, να ξέρεις.
όταν το τραγουδήσουμε να το τραγουδήσει, παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μου το στείλει. Λέω βεβαίως, θα σου στείλω. Και όταν το ηχογράφησα το τραγούδι, το έστειλα. Το πρώτο πράγμα που διάβασα μέσα ήταν το «Oh my God». Νόμισα, λέει, δεν κατάλαβα τραγουδάει ξένος. Νόμισα ότι είναι Ιάπωνας αυτός που το τραγουδάει. Και μιλάμε και για μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Τίποτε άλλο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για μια πολύ δύσκολη γλώσσα και δεν ξέρω. Να τα ακούσουμε και εμείς, να πάρουμε μια πρώτη έτσι. Πάντε λοιπόν να τα ακούσουμε. Άμε. Hiroshita Shikuramen hodo Sugashii mono wa nai Teihai no toki no Kimi no you desu Tamerai kachi ni Kaketa kotoba ni Odoroita yo ni Furumuku kimi ni Sonete sugite yukimashita Yusube ni iro no shikuramen hodo mabushii mono wa nai Koi suru toki no kimi no you desu Comore via vita, kimi o dakeba, sabisi sasaemo, okizari ni shite, ai ya, itsu no mani ka, aruki hajimemashita. Tsukarai o shiranai kodomo no you ni. Toki ga futari o oikoshite yuku Yobimoto shu koto ga dekiru nara Boku wa nani o oshimu daro Shikuramen hodo Sabishii mono wa nai Ushiro shugata no Kimi no you desu Kurumado machi no Wakare michi ni wa Shikuramen no kaori Munashiku yurete Kaoshite sugite yukimashita Tsukarai o shiranai kodomo no you ni Toki ga futari o oikoshite yuku Yobimotoshu koto ga dekiru nara Boku wa nani o oshimu daro.
Φανταστικός, φανταστικός. Σταύρος, ευχαριστούμε πραγματικά και που είσαι εδώ στην εκπομπή, αλλά και που ερμηνεύεις με τόσο πάθος και αγάπη τα τραγούδια σου. Και... ναι. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Η λαή αυτή, εντάξει, είπες με πόσο ενθουσιασμός υποδέχτηκε η συνάδελφος, αλλά κάποιος, ας πούμε, από μια τελείως άσχετη για μας χώρα, ξέρω εγώ, πώς ερμηνεύει το ότι υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος τραγουδά στη γλώσσα του στο ίδιο επίπεδο, για να μην πω και πολύ καλύτερα από τους δικούς του τραγουδιστές? Καλύτερα δεν το λέω, βεβαίως, να μην είμαστε τώρα και ψωνισμένοι, αλλά προσθέσω σημαίνα με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι μια Ιαπωνέζα, η οποία ασχολείται και με τη μουσική, μου είπε «Oh my God, δεν περίμενα», μου λέει, «εγώ να δεν κατάλαβα αν, μιλάει, αν το τραγουδάει ξένος ή Έλληνας». Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, Νικόλα, για να καταλάβουμε λιγάκι το πολιτικό επίπεδο του λαού. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι η γλώσσα εξαιρετικά της ευγένειας που εκφράζει την απαλότητα, την αγάπη, την επικοινωνία. Και θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι η επικοινωνία και η διαμόρφωση της συνομιλίας μεταξύ των ανθρώπων βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Δηλαδή είναι ταξική κοινωνία και ιεραρχία που αποπνέει σεβασμό σε ανώτερους ηλικιακά. Δηλαδή αλλιώς εκφράζεται ένας άνθρωπος που είναι κατώτερος προς έναν ανώτερο, αλλιώς συνομιλούν δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ίσοι, και αλλιώς όταν μιλάει ένας ανώτερος σε έναν κατώτερο. Πράγματα ασύλληπτα δηλαδή, τι να σου πω. Ναι. Και όλα αυτά δεν θα μπορούσα να τα είχα μάθει αν δεν είχα ασχοληθεί σε βάθος μέσα, ερμηνεύοντας ένα ξένο τραγούδι. Δεν θα πρέπει να δεις, πέρα από τη γλωσσολογική τους ιδιομορφία, τον πολιτισμό τους και τι άλλο εκφράζει μια γλώσσα. Βέβαια. Είναι σημαντικά, και την λοιπόν, ιστορία, γιατί όλα ξεκινούν από την ιστορία και εκεί καταλήγουν. Έτσι και ο πολιτισμός και όλα όσα συζητάμε και οι μουσικές επιρροές, όλα έχουν να κάνουν με τη ρίσα και την καταγωγή και την ιστορία. Εντάξει, εντυπωσιακό πραγματικά. Έχουν έρθει μηνύματα και ρωτάνε σε ποιες άλλες γλώσσες έχεις τραγουδήσει. Ναι, έχω τραγουδήσει αρμένικα, έχω τραγουδήσει ιταλικά, αγγλικά, τουρκικά, γερμανικά, ρώσικα, περσικά, ρουμανικά, πορτογαλικά. Και ελληνικά. Τα ποντιακά τα έβαλες. Τα ποντιακά, γιατί είναι. Ποντιακή είναι ομοιρική γλώσσα. Είναι διάλεκτος ελληνική, δεν είναι ξένη γλώσσα. Για το όνομα του Θεού. Σε πειράζω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις από αυτά, τι εσύ αισθάνεσαι ότι κάτι σου ταιριάζει καλύτερα? Δηλαδή κάπου που, εντάξει, τα ιταλικά ενδεχομένως, επειδή είχες επιρροές από μικρό παιδί και τα μάθαινες και σαν γλώσσα, ίσως να είναι πιο κοντά στην απάντηση σε αυτό που σε ρωτάω, αλλά είναι κάποιες γλώσσες οι οποίες τις προτιμάς, είναι και πιο εύηχες και ταιριάζουν περισσότερο λίγο γλωσσολογικά αλλά και εγκεφαλικά σε σένα? Ναι, πολύ σωστή η παρατηρήση σου. Ναι. Βεβαίως, ναι, χωρίς όμως να απομακρύνουμε και από την αγάπη που έχω για τις άλλες γλώσσες, γιατί κάθε γλώσσα κουβαλάει μια μακριά ιστορία, όσο και αν έχει διαμορφωθεί, κουβαλάει έναν πολιτισμό και κουβαλάει πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για έναν άνθρωπο ο οποίος τα πραγματεύεται και θέλει να μορφωθεί. Νομίζω ότι επειδή είμαστε και λαοί της Μεσογείου, μας ταιριάζει πιο πολύ η γλώσσα, τα ιταλικά ας πούμε, ή τα ισπανικά, ή τα γαλλικά, μπορώ να το προφέρω ακόμα καλύτερα από ότι οι άλλες γλώσσες. Και αυτό έγινε πολύ εμφανές όταν βρέθηκα στο στούντιο για να τα τραγουδήσω. Δηλαδή ένα ιταλικό τραγούδι το λέω δύο φορές και φεύγω, ένα εγγλέζικο τραγούδι το λέω δύο φορές και φεύγω, το περσικό το είπα 10 φορές. Και κάθε φορά που το τραγούδαγα, το έστειλα σε δασκάλα. Ξέχασα να πω προηγουμένως ότι πριν πάω να τραγουδήσω ένα τραγούδι, περνάω και έχω κάνει και κάποια μαθήματα. Περνάς έχω και κάνει 3-4-5 ώρες με ένα δάσκαλο. Φαντάζομαι. Για να επιβεβαιώσω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Ναι. Λοιπόν, με τα περσικά μου το στείλανε 3-4 φορές πίσω. Όχι έτσι, έτσι, όχι έτσι, έτσι. Και με υπομονή κάθισα λοιπόν και το ολοκλήρωσα. Στη λεπτομέρεια, έτσι, δηλαδή. Επιμένουν και εκείνοι. Δηλαδή,
Ναι. Διαφορετικά δεν ξέρω, για μένα είναι ότι εκτίθεσαι. Το να τραγουδήσει, ωραία, πήρε του στίχου, πήγε το τραγούδι. Λοιπόν, και τι έγινε. Εντάξει, και ναι, άμα ακούγεσαι χάλια. Όχι, είναι κάτι που μένει έτσι κι αλλιώς. Δεν έγινε τίποτα. Ωραία. Η πιο δύσκολη γλώσσα για σένα από αυτά, δηλαδή η πιο δύσκολη ερμηνεία. Είναι αρκετές οι γλώσσες που συνάντησα δυσκολίες. Ας πούμε τα αρμένικα είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα τα αρμένικα. Τα ουγγαρέζικα. Τρομερά δύσκολη γλώσσα. Ναι, έχουν έτσι και ένα γερμανικό. Η ουγγαρέζικη γλώσσα κατά βάση είναι μογγολική. Δεν ξέρω αν ασχολήθηκες καθόλου και σε τη γλωσσολογία καθόλου. Είναι μογγολική γλώσσα από τα Ουράλια και έχει μέσα στοιχεία τουρκικά, φιλανδικά, γερμανικά. Και τι άλλο. Ναι, είδες, εγώ μόνο για τα γερμανικά σου είπα τώρα. Ναι, ναι, έχει, ναι, βεβαίως, έχει και τουρκικά μέσα. Έχει τουρκικές λέξεις. Ναι. Και έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές. Η ουγγαρέζικη γλώσσα αναθεωρήθηκε πολλές φορές. Ναι. Μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή. Λοιπόν, και έχει πάρα πολλές διαλέκτους, βεβαίως, έτσι. Φαντάζομαι. Και ανάλογα και τις περιοχές. Είπες για ρώσικα. Πάμε να ακούσουμε ένα ρώσικο τραγούδι. Να το ακούσουμε, βεβαίως. Поднимай свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вином хочу быть пьян, хочу быть пьян своей любовью. Слепая ревность мучит нас, но отойдут пустые муки. Буду пьян я всякий раз, когда сомкнутся наши руки. Глазами умными глаза не посмотри, словами нежными мне не заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными глаза не посмотри, словами нежными мне не заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Могу объехать много стран, чтоб снова встретить твои руки. Я при встрече буду пьян, я буду пьян концом разлуки. Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье. Но не вино хочу быть пьян, хочу быть пьян своей любовью. Глазами умными глаза не посмотри, словами нежными мне не заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Глазами умными глаза не посмотри, словами нежными мне не заговори, чтоб снова дрогнуло, как в юности в груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Thank you.
посмотри. Словами нежными меня заговори, чтоб снова дрогнула, как юнга сидит в груди, чтоб я остался я тобою до зари. Глазами умными в глаза не посмотри, словами нежными меня заговори, чтоб снова вдрогнула, как в юности груди, чтоб я остался пьян тобою до зари. Λοιπόν, Ρώσος δεν είμαι φυσικά, έτσι, αλλά εμπειρίες προφανώς έχουμε ακούσει και έχουμε δει και ρώσικο κινηματογράφο, έχουμε ακούσει ομιλίες παλιών μεγάλων σοβιετικών ηγετών, δηλαδή έχουμε μία έτσι, άποψη και ακούσματα πώς είναι η γλώσσα. Εμένα δεν μου φαίνεται σε καμία περίπτωση, δεν θα είχα καμία απορία να πω ότι μα, αυτός δεν είναι Ρώσος, παιδί. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι απόλυτα γνήσια η γλώσσα που χρησιμοποιείς, δηλαδή σαν να την ξέρεις από μικρό παιδί, και αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, Σταυρό, να μην αδικήσουμε όμως και τα άλλα πράγματα που κάνεις και είναι τόσο σπουδαία, γιατί δυστυχώς ο χρόνος περνάει και έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας πριν παίξουμε το τελευταίο τραγούδι, για το οποίο θα μας πεις εσύ, γιατί και με αυτό θα κλείσουμε. Αεροπτερισμός. Ξεκινάς το 83 και πηγαίνεις στην Αγγλία για να σπουδάσεις αεροαθλητισμό, έτσι. Μου, έτσι. Mm-hmm. Εγώ ανήκω στη γενιά των Pioneers, δηλαδή τότε που ξεκίνησα υπήρχαν 2, 3, 4, 5 που πετάγανε εδώ. Αλήθεια, Εγώ ναι, πήγα έξω για να πάρω τα πτυχία μου, γιατί το επάγγελμα δεν ήταν κατοχυρωμένο τότε. Ναι, εσύ ήξερες βέβαια ή πήγες έτοιμος, με λίγα λόγια. Σχεδόν. Πήρα και πολλά πράγματα απ' έξω. Φυσικά. Πήρα και πολλά πράγματα απ' έξω. Καλά, δεν φοβάσαι, ρε άνθρωπέ μου. Εγώ να σε κάνω μια απαλή ερώτηση. Παρακαλώ, ό,τι θέλεις. Είμαστε κάποιοι που με το που ανεβαίνει το αεροπλάνο σε θέρες, όσες φορές και να έχουμε πετάξει, έτσι λίγο ψιλοτρομάζουμε ως πολύ. Δεν φοβάσαι έτσι ή αισθάνεσαι τόσο πολύ την... Βεβαίως και φοβάμαι. Ναι. Αυτός που λέει ότι δεν φοβάται, δεν έχει καταλάβει τι κάνει. Δεν έχει συναισθανθεί τι κάνει. Αλλά θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι όλα τα πράγματα είναι θέμα ανάλυσης και μελέτης. Τα ατυχήματα γίνονται κυρίως, μιλάω τώρα για τα αεροαθλήματα, έτσι. Ναι. Το αερόπτερο, το παραπέντε που πετάω, τα υπερελαφρά αεροσκάφια, αυτά. Αυτά έχουν ένα μεγάλο εχθρό, τον καιρό. Μάλιστα. Όταν ο καιρός είναι καλός, οι πιθανότητες να έχεις ένα ατύχημα είναι πολύ λίγες. Ναι. Και όταν έχεις μάθει να σέβεσαι τους κανόνες και τη φύση, τότε τα πράγματα βαίνουν καλώς. Πώς μπορείς να ξέρεις όμως όταν βρεθείς σε μια δυσκολία, προφανώς παίζει ρόλο και η εμπειρία, mm-hmm. αλλά όταν ξεκινάς και νομίζεις ότι ο καιρός είναι καλός και βρεθείς κάπου που σε φέρνει κόντρα, σε τσιτώνει, λες, όχι, εδώ τώρα τι κάνουμε. Ναι. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι και το φέρνεις σε βέβαια. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε γεωγραφικά η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου ο καιρός δεν εναλλάσσεται γρήγορα. Όπως γίνεται στην Αγγλία, κάθε μια ώρα παίρνουν καινούργια πρόγνωση και μεταδίδουν. Στην Ελλάδα, όταν έρχεται ένα βαρομετρικό υψηλό που σηματοδοτεί καλό καιρό, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός 1, 2, 3 μέρες καλός. Ναι. Άρα δεν κινδυνεύουμε, δεν έχουμε πρόβλημα να συναντήσουμε. Με αυτό δεν συνεπάγεται ότι και εγώ δεν έχω συναντήσει κάποιες δυσκολίες στην πτήση μου. Πάντα υπάρχουν, οι οποίες επερνιούνται βέβαια με την εμπειρία. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο ατού που έχουμε στη χώρα που ζούμε, ότι ο καιρός, η πρόγνωση του καιρού είναι εφικτή και διαρκεί κάποιες μέρες. Ναι. Και για τα νέα παιδιά που εκπαιδεύεις, που ξεκινούν. Τώρα έχω σταματήσει πια την εκπαίδευση. Έχει σταματήσει. Έτσι. Εδώ και πολύ καιρό έχω σταματήσει την εκπαίδευση, γιατί πώς να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα καλά, όλα μαζί, δεν γίνονται. Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει, τα κάνεις. Τα έχεις καταφέρει. Από καιρού καιρών και πετάω λίγο για να παίρνω τα μυαλά μου αέρα. Τίποτε άλλο. Αυτό πώς το. Για να παίρνω τα μυαλά μου αέρα. Λοιπόν, και ξυλογλυπτική. Την ξυλογλυπτική την έμαθα όταν ήμουν παιδάκι, από 12 ετών. Μέχρι που να πάω στο στρατό, εργαζόμουν στις Σέρες, σε ένα εργοστάσιο, στο Μάρκο τον Πόλαρη, που κάναμε ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά. Λοιπόν, την τέχνη αυτή την παράτησα επειδή έκανα διαλύματα, πότε με τη μουσική, πότε με τον αθλητισμό. Γινόντουσαν διαλύματα και γινόταν να αλλάξει, μια το ένα, μια το άλλο.
Την ξανάρχισα πριν από κανένα πριν από μισό χρόνο, που είχα εγκαταλείψει 30 και χρόνια. Αλήθεια, Ναι, ναι. Μάλιστα. Τα έργα σου αυτά τα δίνεις, εκτίθενται κάπου, μπορεί κάποιος να τα αγοράσει? Δεν τα πουλάω. Είναι για σένα. Προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, ό,τι έχω κάνει είναι πράγματα τα οποία τα αγαπώ και τα έχω στη συλλογή μου. Σκέφτομαι όμως να τα εκθέσω, γιατί ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι μου είπαν κακώς κάνεις που δεν θα... Εντάξει, μόλις συμπληρώσαν ικανοποιητικό αριθμό από τα κομμάτια αυτά, θα ζητήσω εδώ στο Δήμο της Σεραφίνας, γιατί στη Σεραφίνα μένω, να συμμετέχω κι εγώ σε κάποιον χώρο να τα εκθέσω. Ωραία. Αυτά. Το αντικείμενο κυρίως δηλαδή της κλεογληπτικής σου ποιο είναι? Τι είναι το κυρίως, ας πούμε, αυτά, πρόσωπα, αντικείμενα? Έχω δουλέψει όλα τα είδη, δηλαδή και έπιπλα, έπιπλα εποχής από Μπαρόκ, Λουί Κένς, Λουί Σέζ, Λουί Κατόρς, Λουί Φιλίπ, όλα αυτά την τεχνοτροπία την γνωρίζω και έχω δουλέψει πάνω σε αυτά. Εκκλησιαστικά, τα βυζαντινά, έχω δουλέψει. Λαϊκή παράδοση, το ναΐφ, δηλαδή το ελληνικό, έχω δουλέψει, έχω κάνει κασέλες, τέτοια πραγματάκια έχω κάνει. Δουλεύω τα πάντα. Ό,τι μου κινεί το ενδιαφέρον, το σκαλίζω. Ωραία. Σκάλισες την ψυχή μας σήμερα με όλα αυτά που είπαμε, πραγματικά, και ήταν εντυπωσιακά, και λέω να κλείσουμε επίσης εντυπωσιακά, αφού σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δεν μου δίνεται αυτή η πάσα συχνά. Δεν ξέρουν τι χάνουν γι' αυτό. Δεν ξέρω, όχι, δεν, εντάξει, να μην ξέρω. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Πάση περιπτώσει, αλλά και μάλιστα ότι με κάλεσες εσύ. Μας έχουν εφλωμώσει στο πολιτικό ρεπορτάζ και σε πράγματα που μας έχουν γίνει τελείως αδιάφορα τελικώς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το τελευταίο τραγούδι, εγώ δεν μπορώ να το προφέρω τώρα. Είναι το περσικό αυτό που έχουμε επιλέξει? Το ΕΣΚ, έτσι λέγεται. ΕΣΚ. Είναι αυτό που μας είπες ότι έλεγε η μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια. Η Γκογκούς. Η Γκογκούς που είναι ίνδελμα παγκοσμίου. Πάμε, θα την γκουγκλάρω εγώ τώρα. Θα την έχω ακούσει, αλλά τώρα με το Google είναι η ευκαιρία. Κατευθείαν μπαίνεις και ακούς. Θα την ακούσουμε είναι πάλι. Η λαϊκή ηρωίδα της Περσίας, του Ιράν. Πολύ δύσκολη γλώσσα, Νικόλα. Φαντάζομαι. Ταλαιπωρήθηκα μέχρι να το τραγουδήσω το τραγούδι. αλλά βγήκε πολύ καλό όμως. Για να τα ακούσουμε, Σταύρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά, ελπίζω. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. زخمه همین کریه که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریشه عشق، بوکی که دیگه تا گیلو تو پویشه عشق. Και όμρε μου νο πόι ως εγίδω αντιμά Ζαχμιά ροϊά χαϊέρα φτε μπέμπω αντιμά Βουάχαμι να ρε ζουχόιε σόδε σόδι Σεντεγί κον χατο πίνεσουνε Φάρτα και σοτ άσμα τσίμι μουνε Σεντεγί Δόνια κόφη, κάρκε τώρα χείε, γύμι τούρε, ράς με τόνια τσίε, ζεντεγί ούτω. Κόστε χαρκές, όξε γε σαφάρε, μας και όμπρε, άταν ζόβ μη ξάρε, ζεντεγί زخمه همین کریه که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق، عشقی که داره بی اراده میریشه عشق، بوکی که دیگه تا گیلو تو پویشه عشق.